Πεδίο μάχης χθες το βράδυ το λιμάνι στο Λακί της Λέρου. Μάχη σώμα με σώμα μεταξύ λιμενικών και εξαγριωμένων κατοίκων, οι οποίοι προσπαθούν να εμποδίσουν το πλοίο Τερατζέτ με 240 πρόσφυγες από Τυχείο να δέσει στο λιμάνι. Όπως καταγγέλνουν, κάτοικοι του νησιού από τις συμπλοκές τραυματίστηκε από λιμενικούς ένας δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου για τις πρώτες βοήθειες. Αντίθετο, στη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών στη Λέρο από άλλα νησιά, εμφανίστηκε ο δήμαρχος του νησιού, καλώντας μάλιστα τους κατοίκους σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να υπεραμεινθούμε το συμφέρον του νησιού. Είμαστε νησί τουριστικό, θέλουμε τουρίστες και όχι πρόσφυγες. Σοδιακή ήταν όμως και η εκένωση του λιμανιού της Χίου από πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι πριν από μία εβδομάδα είχαν αποδράσει από το κέντρο κράτησης στο Χαλκιός και είχαν καταλάβει το χώρο του λιμανιού. Ομάδα αγανακτισμένων κατοίκων ανάμεσά τους και ακροδεξίοι έριξαν πυροτεχνήματα κατά των μεταναστών και με φωνές απαιτούσαν να φύγουν από το λιμάνι. Στο σημείο υπήρχε ισχυρή δύναμη του λιμενικού αλλά και της αστυνομίας, ενώ έγινε πολύωρη προσπάθεια εκένωσης και από τον ίδιο τον δήμαρχο του νησιού. Μάλιστα, δεν έλειψαν επεισόδια μεταξύ αγανακτισμένων και αλληλέγγυων, ενώ οι άντρες του λιμενικού και της αστυνομίας προέβησαν σε 6 προσαγωγές ορισμένων εκ των μεταναστών, οι οποίοι ξεσήκωναν τους υπόλοιπους, προτρέποντάς τους να μην εγκαταλείψουν το λιμάνι. Στη Λέσβο, 3 αλληλέγγυοι βούτυξαν στη θάλασσα και στη συνέχεια κρεμάστηκαν στην άγκυρα του πλοίου για να εμποδίσουν την επιστροφή των μεταναστών στην Τουρκία. Τελικά, μετά από επέμβαση των λιμενικών, οι αλληλέγγυοι προσήχθησαν ενώ το πλοίο ξεκίνησε για το Δικελί. Χάος επικράτησε και στη Σάμο όταν μετανάστες έφυγαν από το hot spot και πήγαν με τα πόδια στο λιμάνι με τους αστυνομικούς και τους λιμενικούς να παρακολουθούν την πορεία χωρίς να παρεμβαίνουν.